Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Είναι μεγάλη χαρά που σας ξαναβλέπουμε και φέτος στα μαθήματα αυτά της εμβριομητρικής, στα εκπαιδευτικά αυτά μαθήματα. Ελπίζω να πάμε καλά, καλό χειμώνα σας εύχομαι. Να είμαστε όλοι γεροί, γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλές μπόμπες που πέφτουν δίπλα μας. Σκεφτήκαμε ότι ένα πολύ καλό θέμα για κουβέντα, μια και γίνεται μεγάλη συζήτηση τώρα τα τελευταία χρόνια, είναι το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, που πραγματικά είναι αρκετά σοβαρό και νομίζω τώρα τελευταία έχει αρχίσει κάποιοι να δίνουν κάποια προσοχή στο θέμα αυτό. Αν και νομίζω και με τα μέτρα και θα δείτε τα οποία έχουν ληφθεί μέχρι τώρα είναι πάλι ασπιρίνη, είναι, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Εγώ θέλω να σας δείξω και να σας βάλω λίγο στο πνεύμα του προβλήματος που υπάρχει στο δημογραφικό, γιατί λέμε πρόβλημα δημογραφικό, αλλά νομίζω δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακριβώς πόσο σοβαρό είναι. Κατά καιρούς υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι βγαίνουν, κάνουν κορώνες, έχουν κορώνες ότι το δημογραφικό κλπ. Κλπ. Μετά καταλαγιάζει η ιστορία και περνάνε τα χρόνια. Καταρχάς, να ξέρετε, το δημογραφικό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Παντού υπάρχει πρόβλημα και η βαρύτητα του δημογραφικού και η σοβαρότητα εξαρτάται από την κοινωνία, από τις σκεφτικές αντιλήψεις, από την παράδοση, από την ιστορία. Αλλά το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος είναι ιδιαίτερα και είναι και πάρα πολύ σοβαρό. Διότι υπάρχουν μερικά συγκεκριμένα προβλήματα που είναι η μετανάστευση των νέων στο εξωτερικό, η μείωση του αριθμού των νέων ζευγαριών που ζουν στην Ελλάδα, η μείωση των οικογενειών και ακόμα μεγαλύτερη συρρήκνωση του αριθμού των γεννήσεων, που πραγματικά αποτελούν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα που η Σχολή Δίκης και Οικονομίας του Πειραιά, ΤΕΙ Πειραιά, το 2014 είχαν πει ότι αυτό αποτελεί και ένα πρόβλημα, μια απειλή για την επιβίωση του ελληνικού στοιχείου. Λοιπόν, τα στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα, να έχετε υπόψη σας, είναι πρώτον απογοητευτικά. Δείχνουν πάρα πολύ μεγάλη γύρανση του πληθυσμού. Σταδιακά εξαφανίζονται οι πολύτεκνες οικογένειες. Και βλέπετε και εδώ στο μευτήριο, αν υπάρχει γυναίκα που έχει γεννήσει 3 ή 4 παιδιά, αποτελεί είδηση. Και δεν υπάρχει αναπλήρωση του πληθυσμού. Και αυτό από το 2013, δηλαδή τώρα 11 χρόνια πίσω, οι New York Times είχαν γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο έλεγε ότι όταν σε μια χώρα οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις, όταν οι άνθρωποι φεύγουν από τη χώρα και όταν ο πληθυσμός γερνάει, τότε το αποτέλεσμα είναι ότι σε μερικές δεκαετίες η χώρα αυτή δεν μπορεί να παράξει αρκετό πλούτο και να φροντίσει τους ανθρώπους της, και ότι η Ελλάδα μπορεί να πάψει, να είναι, γιατί αφορά την Ελλάδα βέβαια, να είναι ένα βιώσιμο έθνος. Και αυτό ήταν δημοσιευμένο σε ένα site, το οποίο είναι, λέγεται, η Εφημερίδα, δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε. Λοιπόν, το πιο σημαντικό πρόβλημα, λοιπόν, το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα μας, είναι και μακροχρόνια μπορεί να αποτελέσει πολύ σοβαρό πρόβλημα, είναι το δημογραφικό. Ξέρετε, υπάρχει μια επίσημη ιστοσελίδα, τη CIA, η οποία έχει μέσα τα στοιχεία, δημογραφικά στοιχεία, όλων των χωρών. Και τα στοιχεία αυτά, τα οποία χρησιμοποιεί η CIA, είναι αυτά που τις δίνουν οι χώρες. Και το ερώτημα είναι επηρεάζουν την γεωπολιτική στρατηγική αυτά τα στοιχεία. Και η απάντηση είναι βεβαίως την επηρεάζουν. Βεβαίως επηρεάζουν μια χώρα όταν ξέρουν ότι αυτή η χώρα φθήνει, γιατί αυτή η χώρα δεν έχει μεγάλο μέλλον. Θα σας δώσω δύο δείκτες να τους θυμάστε λίγο. Είναι ο δείκτης γεννητικότητας
που είναι ο ετήσιος αριθμός γεννήσεων ανά χίλιους κατοίκους, και δεξιά βλέπετε το δείχτη γεννητικότητας, αυτό είναι ο δείχτης γεννητικότητας, που ενώ στην Ιρλανδία είναι 15, στην Ελλάδα είναι 9. Και βλέπετε όλο τον πίνακα εδώ πώς πηγαίνουν, ο δείχτης γεννητικότητας. Και υπάρχει και ο δείχτης γονιμότητας, που σημαίνει το πόσα παιδιά κάνει κάθε γυναίκα που είναι σε αναπαραγωγική ηλικία. Και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός δείκτης, και βλέπετε ότι στην Ελλάδα ο δείκτης αυτός είναι περίπου 1,3. Πιθανώς να μην σας λέει τίποτα το 1,3, αλλά σας δείξω τι σημαίνει αυτό το 1,3. Στο δείκτη γονιμότητας, όταν ο δείκτης που σημαίνει παιδιά ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας, όταν είναι 2,1 ο δείκτης αυτός, σημαίνει ότι ο πληθυσμός παραμένει σταθερός στη χώρα αυτή. Όταν ο δείκτης αυτός πάει στο 1,5, σημαίνει ότι ο πληθυσμός μειώνεται στο μισό σε 65 χρόνια. Και όταν είναι 1,3, σημαίνει ο πληθυσμός μειώνεται στο μισό στα 44 χρόνια. Και βλέπετε το δείκτη γονιμότητας είναι αυτό που λέμε το fertility rate. Σε διάφορες χώρες δεξιά κάτω, η Ελλάδα είναι στο 1,3, που σημαίνει ότι ο πληθυσμός θα μειωθεί στο μισό σε 44 χρόνια. Πιθανώς πολλοί από εμάς δεν θα ζούνε. Και βλέπετε η Βουλγαρία έχει 1,9, η Αλβανία 3,1, η Τουρκία 3,7. Και θυμηθείτε, η αναπλήρωση του πληθυσμού είναι στο 2,1. Και εδώ είναι ο δείκτης γονιμότητας και καμπύλη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έφτασε το 1999 σε ένα πολύ χαμηλό σημείο, στο 1,23, που λέγεται και επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα καμιά κοινωνία που έχει πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο, δηλαδή στο 1,23, δεν έχει μπορέσει να επιστρέψει ξανά. Εμείς φτάσαμε λοιπόν στο 1,23 το 1999. Υπήρχε ένα rebound το οποίο έγινε, αλλά επίσης το 2016 παραδείγματος χάρη ήταν στο 1,38. Δηλαδή υπάρχουν μερικές αυξήσεις που συμβαίνει μετά από μια πολύ μεγάλη μείωση του δείκτη της γονιμότητας, αλλά και στην Ελλάδα πάλι ακόμη είναι χαμηλά. Και εδώ βλέπετε παγκοσμίως τι συμβαίνει, γιατί είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Από ό,τι σας είπα, η μείωση της γονιμότητας. Αλλά το 1,38 που ήταν το 2016 είναι από τα χαμηλότερα που υπάρχουν στον κόσμο οι δείκτες. Άρα είμαστε σε πάρα πολύ άσχημο σημείο. Και βλέπετε οι δείκτες εδώ το 99 που ήταν το κατώτατο, έκανε ένα rebound, πήγε η κόκκινη γραμμή, έφτασε στο 2007-2008, ξέρω εγώ, κάπου στο 1,3 τόσο, και έχει φτάσει στο 2016, ήταν στο 1,38. Και αν δείτε εδώ πάλι, που όπως είπαμε το επίπεδο αναπλήρωσης είναι στο 2,1, και αν δείτε την ιστορία του δείκτη γονιμότητας στην Ελλάδα, το 2050 ήταν 2,6, το 50, εδώ. Και σήμερα το 21 και το 22 είναι 1,5. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει βελτιωθεί από το 1,23 που ήταν. Αλλά συμβαίνουν ορισμένα άλλα σημεία. Δείτε ότι είναι λίγο πλασματικός αυτός ο δείκτης. Είναι ακόμη χειρότερα. Τέλος πάντων, ο πληθυσμός της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μειώνεται κάθε χρόνο 50.000 κατοίκους. Δηλαδή το 19 ήταν 10.400, το 20 ήταν 10.423, το 21 ήταν 10.370 και πάει ούτω καθεξής. 0,50% μειώνεται ετησίως. Κάθε χρόνο 50.000 άνθρωποι λιγότερο.
και οι προβλέψεις οι οποίες υπάρχουν, ενώ το 21 ήμασταν 10,7, το 22 είναι 10,67 και το 23 είναι 10,65 και πάει, όπως βλέπετε, ένας κατήφορος όσον αφορά τον αριθμό τον πληθυσμό της Ελλάδος. Γιατί όμως ο δείκτης έφτασε 1,5, βελτιωθήκαν τα πράγματα? Όχι, δεν βελτιωθήκαν τα πράγματα, διότι οι γεννήσεις έχουν πέσει πολύ. Και οι γυναίκες οι οποίες που μετράμε το δείκτη γονιμότητας που είναι στην αναπαραγωγική ηλικία έχουν μειωθεί σημαντικά, διότι έχουν φύγει. Επομένως, είναι πλασματικό το 1,5 που αναφέρεται το 2022 και δεν είναι πραγματικό, γιατί οι γεννήσεις είναι πάρα πολύ μειωμένες. Υπάρχει μια εταιρεία, επιστημονική εταιρεία που λέγεται Διενόηση, δεν ξέρω αν την έχετε δει, αν την ξέρετε, αν την παρακολουθείτε, που είναι πάρα πολύ σωστή εταιρεία και έχει κάνει πολλές μελέτες σε διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι είναι από τον κύριο Δασκαλόπουλο διευθύνεται και έχει δημιουργηθεί αυτή η διενέωση, η οποία λέει ότι υπάρχει ένα σενάριο το οποίο είναι αισιόδοξο και ένα απεσιόδοξο σενάριο για το 2050. Και λέει ότι το 2050 στο αισιόδοξο σενάριο θα είμαστε 10 εκατομμύρια, λιγότεροι δηλαδή. Στο δε απεσιόδοξο σενάριο θα είμαστε 8 εκατομμύρια, 3. Δηλαδή η ελάττωση θα κυμανθεί από 800.000 μέχρι 2,5 εκατομμύρια. Και στο καλό και στο κακό σενάριο. Και υπάρχουν διάφορα άλλα σενάρια, τα οποία βάζουν σαν παράγοντες και εξετάζονται αυτό. Είναι εργασία που εξετάζει τα νούμερα και βάζει τους μετανάστες, πόσοι μετανάστες έρχονται, τη θνησιμότητα, τη γονιμότητα. Αλλά εκείνο και που είναι πολύ σημαντικό, βλέπετε όταν υπάρχουν μηδέν μεταναστευτικές ροές είναι τόσο, όταν υπάρχει εθνισιμότητα είναι τόσο. Εκείνο όμως που έχει σημασία ότι αν δείτε την τελευταία κολόνα, ότι ο πληθυσμός το 2050 δεν θα είναι ποτέ πάνω από 10 εκατομμύρια. Και φτάνει από 8,3 μέχρι 10. Άρα, δεδομένο ότι ο πληθυσμός θα μειωθεί. Ξέρετε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε πολλές χώρες υπήρξε αυτό που λένε baby boom. Δηλαδή, τι συνέβη? Μετά τον πόλεμο, οι γυναίκες γεννήσαν πάρα πολλά παιδιά. Ή περισσότερα παιδιά. Δεν είχαν σκοτωθεί πάρα πολλές γυναίκες στον πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο, άρα γεννήσαν παιδιά. Στην Ελλάδα δεν συνέβη αυτό. Δεν συνέβη αυτό διότι η αύξηση του πληθυσμού η οποία υπήρξε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν οφείλεται στις γεννήσεις, οφείλεται στις μεταναστευτικές ροές που υπήρξαν. Και υπήρξαν περίπου 1 εκατομμύριο από πρώην κομμουνιστικές χώρες τη δεκαετία του 90. Και εκείνο που επίσης αύξησε τον πληθυσμό είναι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Δηλαδή, οι Έλληνες αρχίσαμε να ζούμε λίγο περισσότερο. Και αυτό ήταν 8 χρόνια για τους άντρες και 10 χρόνια για τις γυναίκες. Άρα η αύξηση του πληθυσμού μας, εδώ που έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και φτάσαμε τα 11 εκατομμύρια, ήταν λόγω μετανάστευσης. Εξωτερικής μετανάστευσης, αυτοί που ήρθαν. Και ήταν επίσης επειδή αυξήθηκε το όριο ζωής. Και αν δείτε αυτού τον πίνακα, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, όλα τα κανάλια, οι εργασίες τον δείχνουν τις γεννήσεις και τους θανάτους. Και αυτό που είναι σημαντικό, βλέπετε ότι την δεκαετία του 30, είναι ακραία τα σημεία, αλλά έτσι είναι, οι γεννήσεις ήταν 185.000 και σκεφτείτε ο πληθυσμός τότε ήταν περίπου 8 εκατομμύρια.
Ήταν 185 λοιπόν χιλιάδες και οι θάνατοι ήταν 117.000. Και το 2022 είναι 76.000 γεννήσεις με 10 εκατομμύρια κόσμο και 140.000 θάνατοι. Δηλαδή έχει αναστραφεί εντελώς το ισοζύγιο γεννήσεων και θανάτου. Και εκείνο που επίσης που έχει πολύ σημαντικά ότι είναι από το 1935 καμία γενιά δεν αναπληρώθηκε. Δηλαδή, από το 35 και μετά, το fertility rate, ο δείκτης της ωιμότητας, δεν ξεπέρασε πολύ το 2,1. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που είναι, η Ελστάτ το γράφει αυτό και λέει ότι την 1η Ιανουαρίου του 2021 ο πληθυσμός ήταν 10.600.000. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία με τις προβλέψεις που γίνονται για το 2050 είναι η κατανομή των ηλικιών και βλέπετε ότι η μέση ηλικία των ανθρώπων, των Ελλήνων, το 51 ήταν 30 χρόνια, το 15 43 και το 50 προβλέπεται να είναι 50. Και εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι κάτω των 14 ετών ήταν το 28% και το 50 θα είναι το 12 με 14%. Λιγότερα νέα παιδιά. Άνω των 65 ήταν 7% το 51 και το 50 υπολογίζεται να είναι 30 με 33%. Δηλαδή βλέπετε ότι σιγά σιγά ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει. Και τα παιδιά και οι έφηβοι μεταξύ 0 και 19 υπολογίζονται ότι ήταν 2 εκατομμύρια, ενώ 13.000 άνθρωποι που ζουν στη χώρα είναι άνω των 100 ετών. Ενώ βασικά το 2016 υπήρξε μια μείωση στο πληθυσμό κατά 2.500. Πάντως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα γίνεται η χώρα γερόντων και αυτό το βλέπετε. Και αυτό ήταν μια δημοσίευση από τα νέα το 2021. Και ενώ η διάμεση ηλικία των Ελλήνων το 51 ήταν 26 χρόνια, το 21 ήταν 44 χρόνια και αναμένεται να αυξηθεί κατά 5 με 8 χρόνια μέχρι το 2050. Επίσης βλέπετε τις διαφορές εδώ πέρα πώς αλλάζει ο πληθυσμός. Το 61 η άνω των 65 ετών ήταν 83 και γίναν 20. Ενώ οι νέοι, που είναι πολύ σημαντικό, αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι ήταν 26% και γίναν 14%. Επομένως, του χρόνου ο πληθυσμός της Ελλάδος θα είναι κατά 300 με 400.000 λιγότερος από ό,τι ήταν το 2015. Και τα ποσοστά άνω των 65 θα έχουν υπερβεί το 22% του συνολικού πληθυσμού, ενώ το ποσοστό των άνω των 85 ετών θα αποτελεί σχεδόν το 15% της ομάδας των 65 ετών. Άρα, άλλη μια διαπίστωση ότι οι Έλληνες γερνάμε. Και γερνάμε, ναι, αλλά δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι. Και βλέπετε ότι ο πληθυσμός των παιδιών σχολικής ηλικίας από 3 μέχρι 17 θα μειωθεί από 1,6 στο 1,4 με το αισιόδοξο σενάριο ή στο 1 εκατομμύριο με το απεσιόδοξο σενάριο. Και αν θυμάστε καλά, προ μερικών ημερών έγινε ένα θέμα επειδή έκλεισε ένα σχολείο το οποίο είχε, οι τάξεις έπρεπε να είχε 10 μαθητές, εγώ ήταν ένα ειδικό σχολείο και είχε 8 και αποφασίσαν να μεταφέρουν τα παιδιά αυτά σε άλλο σχολείο και έγινε ολόκληρη επανάσταση με τους γονείς, οι όλοι έχουν δίκιο. Αλλά βλέπετε πώς έχει αλλάξει η σύνθεση του πληθυσμού. Και αυτό είναι επίσης ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο αριστερά βλέπετε την πυραμίδα αυτή, είναι η πυραμίδα των πληθυσμών, έτσι συνήθως αναφέρονται. Και στη βάση τους είναι τα παιδιά τα οποία γεννιούνται μέχρι 4 ετών και όσο προχωρούν απάνω είναι οι ηλικίες οι οποίες αυξάνουν και βλέπετε εδώ πέρα λιγότεροι άνθρωποι 95 με 100. Αλλά αυτή η πυραμίδα σιγά σιγά έχει αλλάξει, έχει αρχίσει και αλλάζει. Δηλαδή το 2005 υπήρξαν λιγότεροι γεννήσεις ενώ αυξήθηκε η ηλικία μεταξύ 35 και 40.
και πήγε και λίγο πιο ψηλά γιατί ζούμε περισσότερο. Το 16 αυτό άρχισε να ανεβαίνει προς τα πάνω αυτό, η πολύ μεγάλη μάζα, και το 50 υπολογίζεται ότι θα είναι έτσι, σαν μανιτάρι. Δηλαδή θα υπάρχουν λίγες γεννήσεις, πολύ μεγάλων ηλικιών, πάνω από 65, οπότε αμέσως δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα. Προβλήματα εργασίας, προβλήματα συντάξεων, προβλήματα, πολλά προβλήματα. Και εδώ είναι οι εξερχόμενοι μετανάστες, αυτοί που φύγανε από την Ελλάδα, και βλέπετε ότι η μεγαλύτερη πλειονότητα των ανθρώπων το 14 που φύγανε, γιατί τότε το 13 και 12 τότε υπήρξε η μεγάλη εκροή, είναι άνθρωποι ηλικίας 25 με 34 ετών. Άρα οι ηλικίες αυτές είναι οι αναπαραγωγικές ηλικίες, άρα μια βασική αιτία γιατί μειωθήκανε οι γεννήσεις. Και εδώ βλέπετε τις γεννήσεις στην Ελλάδα από το 82 μέχρι το 2022, που το 82 ήταν περίπου 137.000 και το 22 έφτασε στις 76.000 οι γεννήσεις. Και εδώ βλέπετε μια ακριβώς πώς κατεβαίνει. Εκείνο επίσης που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι μειωθήκαν οι γεννήσεις στις νέους ανθρώπους. Και βλέπετε ότι ενώ το 82 η ηλικία η οποία ήταν η αναπαραγωγική ηλικία ήταν 20 μέχρι 29, σήμερα είναι αυτή η ηλικία. Βλέπετε ήταν 49.000 οι γεννήσεις σε παιδιά 20-24 και τώρα ήταν 5.000. Μεγάλες διαφορές. Ήταν 40.000 20-25 και τώρα είναι 15.000. Ενώ αυξήθηκαν οι γεννήσεις από ομάδες ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Και βλέπετε 35 με 39 και 30 με 34. Πώς είναι οι μεγάλες διαφορές. Επίσης μια άλλη ερώτηση είναι σε ποια ηλικία οι Ελληνίδες κάνουν παιδιά. Και φαίνεται ότι το πρώτο παιδί οι Ελληνίδες το αποκτούν σε μια ηλικία 32 ετών. Ενώ το 8, η μέση ηλικία του πρώτου παιδιού που αποκτούσαν οι γυναίκες, ήταν 28 χρόνια. Και σήμερα φαίνεται ότι μία στις 4 γεννήσεις στη χώρα μας γίνεται από γυναίκες μεταξύ 35 και 39 ετών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού να σας πω ότι στην Ελλάδα εμφανίζεται ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά πρώτων γεννήσεων από μητέρες ηλικίας άνω των 40 ετών. Πρώτη στην Ευρώπη. Πρώτο παιδί άνω των 40. Και είναι το 5,3. Που είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό. Και εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που λέει από τις Ελληνίδες που γεννήθηκαν το 1955 μόνο 8,3% δεν έκανε παιδί. Ενώ οι Ελληνίδες που γεννήθηκαν από το 65 και μετά το ποσοστό αυτό ανέβηκε στις 16,3%. Άρα όχι μόνο δεν μένουν αργά έγκυες αλλά δεν κάνουν και παιδιά. Οι λόγοι είναι πολλοί. Και εδώ επίσης είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ ενδιαφέρουσα διαφάνεια από την Ελστάτ, η οποία η Ελλάδα είναι κάπου εδώ κάτω και βλέπετε ότι η Ελλάδα έχει και χαμηλό δείκτη γονιμότητας και η μέση ηλικία του πρώτου παιδιού είναι αργά. Και η Ιταλία είναι και η Ισπανία είναι και η Πορτογαλία είναι. Αλλά δείτε τι γίνεται και στη Γαλλία και στη Λετωνία. Δείτε τι γίνεται στην Αλβανία ή στη Ρουμανία. Πότσο οι γυναίκες οι οποίες είναι από την από εδώ μεριά κάνουν νωρίς τα παιδιά τους και δεν περιμένουν να φτάσουν πάνω από τα 30 για να κάνουν το πρώτο παιδί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το 12 είναι 10 χρόνια πίσω, αλλά τα ίδια είναι και τώρα. Το 20% των τοκετών ήταν από γυναίκες άνω των 35, ενώ το 7% ήταν από γυναίκες άνω των 40. Και δεν ήταν όλες με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αυτές πάνω των 40. Και γυρνάει το ερώτημα γιατί οι γυναίκες δεν κάνουν παιδιά, αργούν να κάνουν παιδιά. Διότι
αναβάλουν μια εγκυμοσύνη για χάρη της εκπαίδευσης, της καριέρας και λόγω οικονομικών δυσκολιών. Και αυτό είναι αλήθεια. Άρα, αν θέλουμε οι γυναίκες να κάνουν παιδιά, είναι να βελτιώσουμε αυτή την. Να βοηθήσουμε μάλλον αυτές τις γυναίκες ώστε να έχουν καριέρα, να βοηθήσουμε οικονομικά τις γυναίκες σαν κράτος και ώστε να μην αναβάλουμε μια εγκυμοσύνη. Διότι οι λύσεις δεν είναι κάνει μια άμυ και κάνει μια κρυοσυντήρηση. Και θα το δείτε αυτό. Οι κοιήσεις μητέρων προχωρημένης ηλικίας συνοδεύονται πάντοτε. Εδώ. Με τεχνητές υποβοηθούμενες αναπαραγωγές και πολύδημες κοιήσεις. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή βοηθάει στο δημογραφικό θέμα. Καθόλου. Αλλά τέτοιες καταστάσεις δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν. Πρέπει να τις αποτρέψουμε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί έχουν ευκριμένες κινδύνους. Γιατί μια γυναίκα η οποία κάνει μια κρυοσυντήρηση και μείνει έγκυος στα 40. Πρώτον, δεν είναι απαραίτητο και απόλυτο ότι θα μείνει έγκυος με τα οάρια τα οποία έχει κρυοσυντηρήσει. Και δεύτερον, όπως γνωρίζετε όλοι, έχει περισσότερους κινδύνους. Θα μου πείτε, αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι. Αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι. Αλλά μια γυναίκα πάνω από τα 40 έχει δύο φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνει από μια 25 ετών. Επομένως, τι κάνουμε. Από τη μία μεριά τους λέμε, δεν πειράζει, κάνεις την καριέρα σου. Κατέψυξε ο Άρια και εμείς θα τα δώσουμε στα 40, 45. Αν έχεις φτιάξει την καριέρα σου στα 40, θα πάρεις στα 45. Και θα μείνεις έγκυος και θα κάνεις ένα παιδί. Είναι λύσεις για το δημογραφικό. Είναι ατομικό πρόβλημα το οποίο λύνεται για τη συγκεκριμένη γυναίκα. Αλλά δεν είναι για το δημογραφικό. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, το δημογραφικό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και η βελτίωση της ποιότητας και οι προσδοκίες των γονέων για παιδιά αυξάνονται. Και κάνουν λιγότερο όμως. Αυτό το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Και εμφανίζεται, όπως είδατε και προηγουμένως, με διάφορες διακυμάνσεις σε όλες τις κοινωνίες, ανεξαρτήτως κουλτούρας, θρησκείας και παράδοσης. Λοιπόν, το άμεσο φλέγον πρόβλημα με το δημογραφικό δεν είναι αυτό που πολλοί νομίζουν. Πολλοί ανησυχούν για το ασφαλιστικό. Σήμερα όταν παίρνετε μια σύνταξη δουλεύει κάποιος άλλος και πληρώνει τη σύνταξή σας. Ένας νεότερος. Όταν θα πάρετε εσείς η νεότερη σύνταξη, δεν θα υπάρχουν νέοι για να δουλέψουν, για να σας δώσουν σύνταξη. Άλλοι ανησυχούν για το γεωπολιτικό. Σου λέει, α, η Τουρκία θα μας φάει. Άλλοι φοβούνται ότι το έθνος κινδυνεύει να αφανιστεί. Το πρόβλημα λοιπόν είναι οικονομικό περισσότερο. Αν μια χώρα έχει μεγάλο ή μικρό πληθυσμό, δεν έχει μεγάλη σημασία για την οικονομική της ανάπτυξη. Σκεφτείτε τώρα τη Σιγκαπούρη και την Ελβετία. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι αν ο πληθυσμός αυξάνεται ή μειώνεται. Και σε εμάς μειώνεται. Η γονιμότητα είναι μόνο μία από τις πτυχές που επηρεάζουν το δημογραφικό. Ξαφνικά, ως εκ διαμαγείας, αφαιρώθησαν όλα τα εμπόδια τα οποία υπήρχαν. Από τα ζευγάρια που θέλουν να κάνουν παιδιά και τα κάνουν παιδιά. Τα ωφέλη από αυτό θα εμφανιζόντουσαν μετά από 20 χρόνια. Άρα δεν είναι μόνο εκεί το θέμα. Μετά δεν υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα γονιμότητας στην Ελλάδα. Οι Ελληνίδες θέλουν να κάνουν παιδιά. Θέλουν. Στην έρευνα της διενόησης πριν 2 χρόνια οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δήλωναν ότι θέλουν να κάνουν κατά μέσο όρο 2,8 παιδιά. Λοιπόν, η αξία της οικογένειας σε εμάς είναι ακόμη ψηλά. Και εδώ έχουμε και τα λιγότερα παιδιά εκτός γάμου. Άρα η αξία της οικογένειας υπάρχει στην Ελλάδα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εξάλλου, οι Ελληνίδες ποτέ δεν κάνουν πολλά παιδιά. Και αν θυμάστε τον πίνακα που σας έδειξα, το 35 ήταν 2,6. Δεν ήταν 3-3,5. Άρα, διότι ποτέ εδώ δεν είχαμε το baby boom. Ποτέ δεν αυξήθηκε ο πληθυσμός επειδή γεννήσαν πολλές γυναίκες. Και όλες αυτές οι αυξήσεις του πληθυσμού που έγιναν το νωρίτερα, που έφτασε τα 11 εκατομμύρια, όπως σας είπα, ήταν επειδή επιστρέψανε πολλοί μετανάστες,
επειδή γυρίσαν άνθρωποι από τις πρώην κομμουνιστικές χώρες και επειδή αυξήθηκε και η μέση ηλικία. Οι εκτρώσεις, επίσης να ξέρετε, δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με το δημογραφικό. Και η μετανάστευση επίσης δεν λύνει το θέμα του που λένε να εισάγουμε εργάτες, νέους, χριστιανούς, όχι μουσουλμάνους. Αυτό δεν συμβαίνει και αυτό απεδείχθη με τους πολλούς μετανάστες που ήρθαν από την Αλβανία κυρίως. Από την Αλβανία σε μια περίοδο ήρθαν περίπου 10 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Αυτοί που στην Αλβανία γεννούσαν 3 με 4 παιδιά, εδώ γέννησαν σύμφωνα με αυτούς με τα ελληνικά πρότυπα. 1 ή 2 παιδιά. Και αν δείτε σήμερα οι Αλβανοί οι οποίοι έχουν μείνει στην Ελλάδα και έχουν ενσωματωθεί, δεν κάνουν πολλά παιδιά. Άρα δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Τα σκέτα οικονομικά κίνητρα για την τεκνοποίηση είναι άχρηστα. Αυτά που λέμε πάρτε ένα επίδομα και αν θα κάνετε τρίτο παιδί θα πάρετε και περίπτερο ή θα πάρετε ένα ταξί, δεν ξέρω τι είναι. Δεν νομίζω ότι λύνεται. Και τελικά το ερώτημα είναι λύνεται το δημογραφικό. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Κοινωνική και οικονομική ενεργητική προστασία των οικογενειών. Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Είναι εύκολα να τα λες, βέβαια δύσκολα να τα φτιάχνεις. Υποστήριξη της μητρότητας και θετικό περιβάλλον για την οικογενειακή ζωή. Ναι. Πώς θα γίνει η εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Χρειάζεται πολύ μεγάλη υποδομή για να γίνει αυτό. Χρειάζεται μεγάλη προγραμματισμός. Διεθνώς οι πολιτικές για τη στήριξη της οικογένειας έχουν τους εξής στόχους. Μείωση της φτώχειας, άμεση αποζημίωση για το οικονομικό κόστος των παιδιών, πρόθεση της απασχόλησης ειδικά στις γυναίκες, μεγαλύτερη ισότητα των φύλων, υποστήριξη ανάπτυξης για την πρώιμη παιδική ηλικία και αύξηση της γεννητικότητας. Το fertility rate. Και εδώ αναφέρονται διάφορα στοιχεία που αφορούν επιδομάτων παιδιών, καθιέρωση πριν απόκτηση πρώτου παιδιού. Πολλά γίνονται σιγά σιγά. Υποστήριξη των Δήμων και τη δημιουργία επιπλέον υποδομών παιδικών και προφυλακτικών σταθμών και δημιουργία γραφείου δημογραφικής πολιτικής. Και για να μην αδικώ κανέναν, θα σας δείξω 4-6 διαφάνειες. Ποια είναι τα θεσμικά μέτρα που πρέπει να γίνονται. Δημιουργία κεντρικού φορέα. Δεν θα σας τα διαβάσω όλα, δεν θέλω να σας κουράσω. Εκείνο που χρειάζεται όμως να είναι μερικά σημεία. Η οργάνωση σώματος βοηθών μητέρων. Η θεσμοθέτηση κλάδου οικογενειακής ασφάλισης. Νομοθετικά μέτρα, ποια είναι η τροποποίηση του νόμου περί οικογενειακού προγραμματισμού. Η τροποποίηση της νομοθεσίας περί εκτρώσεων. Η τροποποίηση του αστικού κώδικα. Μετά είναι τα διοικητικά μέτρα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ίδρυση βρεφονηπιακών σταθμών που είναι πολύ σημαντικό και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτά τα πήρα προχθές από την εφημερίδα. Ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξήγηλε μέτρα. Και εξήγηλε μέτρα για το δημογραφικό. Και εξήγηλε μια σειρά μέτρων που αφορούσα μεταξύ άλλων επιδόματα, παιδικούς σταθμούς και τέτοια. Και έλεγε σε ένα, δωρεάν έλεγχος γονιμότητας στις γυναίκες 30 με 35 και απλοποίηση των καλύψεων του ΕΟΠΗ στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Και μιλούσε ότι πρέπει η άμοι, η αντιμιλέρια σαγόρη, να γίνει το δωρεάν, να μπει στο ΕΟΠΗ. Και ρωτώ τώρα, είναι δυνατόν ποτέ κάποιος άνθρωπος, ποιος τον συμβούλευσε τον Πρωθυπουργό. Ποιος. Να του λέει ότι εάν εσείς στις γυναίκες 30 κάνετε δωρεάν την άμοι, θα βοηθήσει τη γεννητικότητα, το δημογραφικό.
Και λέει, όπως αναφέρουν οι γυναικολόγοι, είναι εξέτασης μείζωνος σημασίας που καθοδηγεί μια γυναίκα να προχωρήσει σε κρυοσυντήρηση οαρίων εάν θέλει να μεταθέσει χρονικά τη δημιουργία οικογένειας. Λέει δηλαδή το κράτος, θα σου κάνω εγώ δωρεάν την άμμη, εσύ κάνει τη δουλίτσα σου και έλα στα 40 να μείνεις έγκυος. Βεβαίως μόνο σε κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης. Λοιπόν, άλλοι λένε, και εδώ είναι 19ου, μια δημοσιογράφος, σταγόνα στον ωκεανό της υπογονιμότητας ή κάλυψης της εξέτασης άμμη για τις γυναίκες. Χρειάζονται περισσότερες πρωτοβουλίες. Και αυτό τα είπε η κυρία Αγαπηδάκη, η οποία είναι αναπληρώτερη υπουργός υγείας. Και λέει, ποιες γυναίκες αφορά, παρά τον πληθυσμό που θέλει μια γυναίκα να μείνει έγκυος στα 40, στα 50. Να κρυοσυντηρήσει. Την κρυοσυντήρηση δεν είναι δωρεάν, πληρώνεις. Από την άλλη μεριά, η άλλη υπουργός κοινωνικής συνοχής, η κυρία Ζαχαράκη, λέει μερικά σωστά πράγματα και αναφέρθηκε στα μείζωνα ζητήματα που είχαν να διαχειριστούν, διότι έγινε μεγάλη συζήτηση για το δημογραφικό, ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος. Συμφωνούμε απολύτως όλοι. Τη τεχνική ιδιότητα που θα πιστοποιείται μέσω του GOV. Πρόγραμμα 20.000 θέσεων δημοτικούς και ιδιωτικούς βιογραφικούς σταθμούς. Εμείς κάποτε με είχαν ρωτήσει και τους είπα ότι κάθε μεγάλη εταιρεία πρέπει να έχει ένα παιδικό βιογραφικό σταθμό μέσα. Αν είναι μια εταιρεία έχει 500 εργαζόμενους, το ΙΑΣΟ πόσους έχει. Θα μπορούσε να έχει ένα παιδικό σταθμό και οι γυναίκες που έχουν μικρά παιδιά τα φέρνουν εδώ πέρα το πρωί και να παίρνουν όταν τελειώνουν τη δουλειά τους. Δωρεάν. Δεν καταλαβαίνω γιατί όχι. Τόσες εταιρείες υπάρχουν, θα μπορούσαν να καλύψουν την ιδιωτική και την κρατική πρωτοβουλία. Το Αλεξάνδρα Φερρυπίν. Να έχει ένα παιδικό σταθμό μέσα. Γιατί να μην έχει. Γιατί θα πρέπει μια γυναίκα να πηγαίνει το παιδί της στον παιδικό, να έρχεται στο Αλεξάνδρα, να τρέχει να φύγει από το Αλεξάνδρα, να μην έχει τη Φιλιππινέζα, να μην έχει κάποιον που της το βαστάει, γιατί να φεύγει νωρίτερα, γιατί ο παιδικός σταθμός κλείνει νωρίτερα. Άρα, καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Η ίδρυση βρεφονιπιακών και μετά, πολύ σωστά, η ένοχη του παρατηρητήριου του δημογραφικού, που είναι για τα επόμενα 10 χρόνια, είναι σαν και αυτό την υπηρεσία στη Βουλή, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό για τον έλεγχο του δημογραφικού προβλήματος. Πάντως, το δημογραφικό λύνεται δύσκολα. Πολύ. Πρέπει να αλλάξει η αντίληψη του κόσμου, η αντίληψη των γιατρών, η αντίληψη των κυβερνώντων, γιατί το δημογραφικό δεν είναι απλό πρόβλημα, είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα και έχει πολλές μεγάλες, έχει μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή τη δική μας και για τους μελλοντικούς ανθρώπους. Εγώ νομίζω ότι πρέπει κανείς να το πάρει τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά από ό,τι τα έχουμε πάρει, ακόμη πιο σοβαρά και να προσπαθούμε να πείσουμε τις γυναίκες και τις οικογένειες να δημιουργήσουν μια οικογένεια νωρίς, διότι μια γυναίκα στα 40 ή στα 45 με κρυοσυντηρημένα οάρια το πολύ θα κάνει ένα παιδί, δεν θα κάνει δύο, ποτέ. Αν μια γυναίκα 25 μείνει και μπορούμε να τη βοηθήσουμε αυτή τη γυναίκα να τα βγάλει πέρα στη ζωή της, αυτή η γυναίκα έχει πιθανότητες να κάνει και ένα δεύτερο και ένα τρίτο παιδί. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και θα ήθελα να όποιος θέλει να ρωτήσει να μπορεί να κάνουμε μια συζήτηση για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.